Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας. Ενάτη αγωνιστική σήμερα για τη Summer Development League. Και οι Flint Tropics αντιμετωπίζουν τους Τεμπελχανάδες. Οι Flint Tropics από τη μία με 6 νίκες και μόλις μία ήττα στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Τους Τεμπελχανάδες από την άλλη να μετρούν 4 νίκες και 3 ήττες. Ξεκίνημα στο μάτς με ένα άστοχο σουτ από τον Καραγιώργο. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Κατζηρούλης, Βασίλης, Καρατζής, Τζανετής, Χατζινάκης και Λουκάκης και γίνουν για τους Flint Tropics. Είναι και η μοναδική πεντάδα μέχρι στιγμής που είναι διαθέσιμη. Ενώ από την άλλη έχουμε Βούμα, Δημαρά, Καραγιώργο, Σαμονάκη και Παπαδόπουλο στους 5 για τους Ρόζους. Πρώτο καλάθι κιόλας για τους Άσπρους. Οι οποίοι θα ανοίξουν το σκορ, θα γίνει το 2-0. Δεν θα έρθει η απάντηση. Το rebound στα χέρια των Flint Tropics. Κατζηρούλης θέλει να πάει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Μαζεύεται το θετικό rebound το Τζανετής. Δεν θα βιαστούν εδώ να εκδηλώσουν επίθεση οι άσπροι. Έχουμε ένα σφύριγμα, καθώς ένας παίκτης των Τεμπελχανάδων φαίνεται να έχει χτυπήσει. Είναι ο Παπαδόπουλος. Με τον παίχτη των φιλοξενούμενων συνεχίζεται έτσι και η δράση. Καρατζής πίνει στα δεξιά στον Λουκάκη και πάλι Καρατζής θα το πάρει με το ένα χέρι, θα βάλει το καλάθι για το 4-0. Δημαράς πίνει στον Σαμονά, σηκώνεται για 2 μέσα. 4-2, πρώτο στο μπουκαλάθι και για τους Τεμπελχανάδες. Για Τζιρούλης, έδωσε και πάλι στον Καρατζή. Πήρε το πικ. Πάσα έξω, προσποίηση τον Χατζινάκη. Ο ίδιος θα μαζέψει την μπάλα, θα τελειώσει καλά την φάση για το 6-2. Πιέζεται ο Δημαράς στο κατέβασμα. Στην επίθεση τώρα η Ρος. Καραγιώργος πήρε στην κορυφή. Ο Γκούμας, Καραγιώργος θα βρει ένα τρίποντο. Στοχή ωστόσο και ο Κατζηρούλης μαζεύει. Δεν αλλάζεται 6-2. Καρατζής. Είδε την κίνηση του Τζανετή. Πήρε ο Χατζινάκης, αστόχησε στο μακρινό σουτ. Θετικό rebound από τον Τζανετή. Νέο τρίποντο, δεν θα του κάνει ούτε τώρα το χατήρι μπάλα. Παλέψε εκεί ο Τζανετής, ανανέωσε ακόμα μια επίθεση. Άφησε την πάρα στο καλάθι για το 8-2. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους Τεμπελχανάδες. Ο Ανδρικόπουλος πέρασε στο μάτς. Έρχεται και ο έκτος παίχτης των Flint Tropics, ο Τζεγερής. Έχουν έτσι διαθέσιμη αλλαγή και οι άσπροι. Καραγιώργος στον Γκούμα. Χέρι με χέρι αυτός ο Σαμονά να πάρει το τρίποντο. Μάζεψε ο Λουκάκης. Καρατζής. Κάψε στον Χατζινάκη. Μάλα πέρασε εκτός μετά από την παρέμβαση του Δημαρά. Το δευτερόλεπτο τώρα στο ρολόι για τους Flint Tropics. Καρατζής, Χατζινάκης, υποπίεση, τελείωνε και ο χρόνος, δεν βρήκε στόχο, αλλά η μπάλα δεν βρήκε και Στεφανή. Έτσι η μπάλα περνάει στα χέρια των Ρος. Δημαράς, αργά αργά,
προσπαθεί εκεί να κάνει κάτι κόντρα στον προσωπικό του αντίπαλο, τον Λουκάκη, δεν καταφέρει να τον νικήσει. Καρατζής τώρα κατεβάζει. Στο πλάι ο Γατζηρούλης, ωραία προσποίηση, κατεβάζει στο χέρι του Ογκούμας. Θα γίνει το φάουλ. Θα στείλει και στην γραμμή για δύο βολές τον Γατζηρούλη. Όχι, τελικά χαμηλά έχει δοθεί το φάουλ. Δεν έχουμε βολές. Καρατζής. Τσέκερ, ο Κατζηρούλης με συγχωρείτε. Γύρισε, δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι. Ο Μαράς θα χάσει από τον Χατζινάκη. Ο Κατζηρούλης δεν έχει τα μάτια του στην μπάλα. Νομίζω ότι ο Χατζινάκης θα παίξει με τον Λουκάκη. Γιώργος Ιξώσε, δεν πέρασε η πάσα. Θέλει να τρέξει ο Καρατζής. Έχει επιλογή και τον Κατζηρούλη. Θα του περάσει την πάσα, δεν θα την κάνει ασίστ εκείνος. Χαμένος ο δευνηδιασμός. Δύο μέναν. Σήκεται για δύο. Σαμονάς θα το βάλει με τη βοήθεια του απλό. 8-4. Δεύτερο καλάθεστο για τους Ροζ, οι οποίοι για ώρα είχαν κολλήσει στους δύο πόντους. Χατζινάκης, Πυροκαρατζής. Εκτελεί από την κορυφή, αδύναμο το σούτ του, μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Γκατζηρούλης. Δεν θα το βάλει, έχει κερδίσει όμως το φάουλ και τώρα είναι βολές. Είναι την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Ο Γατζηρούλης δεν αξιοποίησε καμία από τις δύο βολές. Και τώρα θα περάσει το μάτς και ο Τσέκερης αντικαθιστά τον Λουκάκη. Δημαράς. Καλά, Γιώργος του δώσει ξανά. Στα 14 λεπτά το ρολόι, σκαστή πάσα η οποία δεν θα περάσει. Ακόμα να κλέψουμε για τους Φιλντρόπικς. Χατζινάκη φαίνει τα βήματα, θα βάλει το καλάθι. Για το 14. Καλάθι που γίνονται στις τελευταίες φάσεις κοστίζουν στους Τεμπελχανάδες. Οι οποίοι εδώ θα βρουν ένα δίποντο με τον Ιδόν Σαμονά να εκτελεί για το 16. Καρατζής. 3 λεπτά και 14 λεπτά ακόμα για να φτάσουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Τρίποδο του Καρατζή, εύστοχο. 13-6. Και αυτό είναι και το πρώτο εύστοχο μακρινό σουτ που βλέπουμε σήμερα. Δημαράς σηκώνεται, δεν είναι καλή εκτέλεση. Καρατζής μάζεψε στο rebound. Ο ίδιος κατεβάζει, παίζει με τον Γκατζηρούλη. Πάσα έξω. Γκανετής. Ωραία, θα ξεφύγει ο Καρατζής. 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ωραία, γύρισε εδώ η μπάλα στην επίθεση. Δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την πρώτη ευκαιρία ο Τζανετής, ούτε και την δεύτερη. Ήταν καλή κυκλοφορία εδώ οι Φλιντρόπικς. Τα χάλασαν κάπου στο τελείωμα. Δεν άλλαξε και το 13-6. Ένα τρίποντο από το πλάι, άστοχο από τον Σαμονά. Καρατζής. Χατζινάκης, τελευταίο δίλεπτο τώρα στην περίοδο. Γατζηρούλης με τον Ανδρικόπουλο πάνω του. Φινεί έξω. Τρίποντο του Χατζινάκη, στο σίδερο η μπάλα, Καραγιώργος. 2-1-2-2.
Παραγιώργος πάει μόνος του, θα κάνει βήματα. Αποφάσισε να πάρει πάνω την προσπάθεια. Δεν του βγήκε σε καλό αυτή η επιλογή. Κατζηρούλης. Τσεκερίς. Ακούψε μόνο την παλαγού μας. Τώρα έχουμε και αλλαγή για τους τεμπελχανάδες. Με τον Φωτίου να περνάει στο μάτς. Έγινε η επαναφορά, η μπάλα πήγε και πάλι στον Τζανετή. Τσεκέρις τώρα. Κοντά στην ασφυκτική πίεση του Ανδρικόπουλου. Διαμαρτύρεται εκείνος για το σφύριγμα. Όπως και να έχει είναι δύο βολές. Να περάσει εκτός ο Ανδρικόπουλος για να μπει στην θέση του ο Παπαδόπουλος. Έξω πρώτη βολή από τον Τέκερη. Πάει καλά μέχρι στιγμής από τη γραμμή της φιλανθρωπίας η Άσπρη. Θα χάσει και την δεύτερη ο Τέκερης. Και πάλι 0-2 για τους Φλιντρόπικς. Καμονάς. Πήρε το τρίποντο. Και το έβαλε, μαζέψε ο Κατζηρούλης. Καρατζής. Τσεκερίς στα δεξιά, θα κάνει την περιστροφή, δύο ψωμένα χέρια μπροστά του Κατζηρούλης, περιμένει στην γωνία ο Τζανετής, δεν τον επιλέγει. Τώρα θα πάει μπάλα σε εκείνον, 7 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, ωραία κίνηση, ωραίο γαλάθι για το 15-6. Στο συν 9, Φλιντρόπικς, οι οποίοι δείχνουν να πάτουν καλύτερα. Μισό λεπτό ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Μαράς. Κάνει τις τρίπλες, 10 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Φτιάχνει χώρο Γκούμας. Τώρα θα πάει σε εκείνη η μπάλα. Την πέταξε εκτός ο Χατζινάκης. Στα 2 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Η Μαράς παίρνει και εκτελεί αμέσως για να προλάβει το χρονόμετρο. Αστοχή, μάζεψε όμως το rebound Φωτίου. 9 δευτερόλεπτα όλα για τους Ροζ. Δημαράς κλείστηκε, θα γυρίσει από κοντά, το βάλε. 15-8. Και αυτό είναι και το σκορ της πρώτης περίοδου. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού με τους Φλιντρόπικς. Να δείχνουν καλύτερο πρόσωπο στα πρώτα 10 λεπτά, να προηγούνται 15-8. Και έτσι να κάνουν στα χέρια τους μια διαφορά 7 ποντών. Θα βρει το δρόμο προς το καλάθι ο Καρατζής, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος από την πρώτη περίοδο. 17-8 πλέον, μια ανάσα από το συν 10 του Φλιντρόπικς. Σαμονάς θα πάρει το δίποντο, μειώνει 17-10. Ζήτησε και πήρε ο Τσεκέρης. Γυρίζει εκτός οροπίας, η μπάλα συστημένη στα χέρια του Τζανετή. 19-10. Φωτιού. Γίνει πάνω του να τον πιέσει ο Τσεκέρης, έχει ακουμπήσει την μπάλα. Τρίποντο του Ραΐζη. Άστοχο, μαζεύει ο Φωτίου το εξωτικό rebound. Νέα 14 δευτερόλεπτα. Θα συνεργαστεί ωραία με τον συμπέκτη του. Θα κερδίσει και το φάουλ. Το έχει κάνει ο Τσακέρης, αν είδα καλά. Δεν προλάβα να δω το νούμερο. Σε πρώτη βολή.
βάζει την δεύτερη ο Φωτίου για το 19-11. Καρατζής. Κυροτσέκερης. Μυρίζει με το δεξί, αλλοιώθηκε προσπάθειά του από την καλή άμυνα του Παπαδόπουλου. Φεύγουν στον εθνιδιασμό, γρήγορα οι Τεπερχανάδες. Παπαδόπουλου δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Με ρίσκο η πάσα μπροστά, έφτασε πάρα στον Κατζηρούλη, θα γυρίσει. Τελειώνει με το δεξί για το 21-11. Και αυτή είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε διψήφια διαφορά στο μάτς. Στο σύν 10 πλέον η Flint Tropics. Δημαράς. Παπαδόπουλος θέλει να πάει κοντά. Γυρίζει κόντρα στον Τσέκερη, δεν μπορεί να τον νικήσει, παραμένει το 21-11. Καρατζής. Βλέπει τις επιλογές, θα αφήνει στα αριστερά στον Κατζηρούλη. Βρέθηκε σε θέση, βολής εκεί ο Χατζινάκης. Δεν άφησε το καλύτερο μπάλα στο καλάθι. Δημαράς. Πάει κόντρα σε δύο. Περιμένει την κατάσταση τώρα ο Καρατζής. Τρίποδο τώρα από τον Τζανετή. Όχι καλό, θετικό rebound ωστόσο. Και πάλι Τζανετής για Τσιρούλης. Στα 10 βρήκε χώρο, δεν εκτέλεσε σωστά. Και πάλι βγαίνουν κερδισμένοι στο rebound. Η άσπρη θα το εκμεταλλευτεί ο Τσέκερης. Ανεβάζει κι άλλο την διαφορά, 23-11 πλέον. Στο σύνολο 10 η Flint Tropics, έχουμε time out για τους Τεπερχανάδες. Οι Flint Tropics συνεχίζουν να κυριαρχούν καθώς έκαναν καλή κίνηση και στην δεύτερη περίοδο. Στο 23-11 βρίσκεται πλέον το σκορ. Στο σύν 12 έχουν καταφέρει να ξεφύγουν πλέον οι γηπεδούς. Θα μειώσει τώρα με την προσωπική του ενέργεια ο Φωτίου. 23-13. Καρατζής. Μπάλα έφτασε στον Λουκάκη. Τζανετής βλέπει απέναντι τον Χατζινάκη. Πάλι Τζανετής προσποιήθηκε στο σουτ. Πάσα έξω. Το ένα χέρι προσπάθησε ο Καρατζής. Μάλλον ο Καραγιώργος. Σαμονάς. Θα χάσει την κατοχή. Τζανετής αφήνει στον Χατζινάκη. Αυτός με τη σειρά του στον Καρατζή, ο οποίος είναι σταθερά ο δημιουργός των επιθέσεων των Flint Tropics. Τρίποντο του Τζανετή, εύστοχο. 26-13. Δεύτερο εύστοχο τρίποντο σήμερα για τους άσπρους. Το προηγούμενο υπενθυμίζω το Θεβρίο ο Καρατζής. Φωτίου, Καραγιώργος. Θα πάρει το δίποντο, κοντό το σουτ. Μάζεψε ο Φωτίου. Καραγιώρου ξανά. Ωραία η πάσα του για τον Σαμονέ. Έχουμε πόδι από τον Τσεκερή. Ανανεώνεται έτσι και το ρολόι της επίθεσης. 14 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για τους Τεπερχανάδες. Κόβεται η πάσα της επαναφοράς από τον Τσεκερή. Και ο Καραγιώργος. Σαμονάς. Παίρνει το δίποντο. Καταλήξει έρβολη προσπάθεια. Όχι, πρέπει να έχει αλλοιώσει ο Τσέκερης για την μπάλα. Είναι για τους Τεμπελχανάδες. Καραγιώργος επανέφερε. Ένα γρήγορο σουτ, ο Σαμονάς θα κερδίσει το φάουλ. Λίγο πριν τελειώσει και ο χρόνος της επίθεσης. Στη γραμμή τώρα για δύο βολές. Ο Σαμονάς. Χάνει την πρώτη.
Μέσα η δεύτερη. 26-14. Από κοντά ο Λουκάκης. Θα κερδίσει και αυτό το φάουλ. Σειρά του να πάει στην γραμμή για τις δύο ελεύθερες βολές του. 2-1 πλέον τα ομαδικά. Με 4-25 να απομένουν ακόμα στο ρολόι για την ανάπαυλα. Ακόμα μια χαμένη βολή έρχεται να προσθεθεί στο μάτς. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Προλάβω Σαμανάς, όχι τελικά, πάτησε εκτός. Και έτσι κάνουν δώρο μια κατοχή τώρα στους αντιπάλους του Σύρος. Καρατζής. Σιρολουκάκης, η μπαλά έξω. Αντζινάκης. Ξεκινάει την πορεία του προς την αντίπαλη ρακέτα. Βρήκε την πάσα στον αέρα για τον αμαρκάρι στο Λουκάκη. Και έχουμε το 28-14. Στο συν 14 πλέον. Η Flint Tropics. Φωτίου. Τρυποντό. Όχι καλό όμως από τον Σαμονά. Λουκάκης δείχνει να έχει χτυπήσει. Δεν είναι κάτι. Συνέχεια στην δράση με τον Καρατζή. Λουκάκης. Χατζινάκης κάνει την κίνηση ο Τσέκερης. Ζανετής κοντά στον Καραγιώργο, δεν θα βάλει πολύ δύναμη. Τον επηρέασε και η πίεση που του άσκησε ο αντιπαλός του. Φωτίου. Βλέπει τι επιλογές έχει, θα πάρει τελικά τόσο το ίδιος. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα και ο Τσέκερς μαζεύει το μακρινό rebound. Ζανετής τώρα θα κοπεί με το φάουλ του Φωτίου. Γατζηρούλης έτοιμος να περάσει και πάλι στο μάτς. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Στην επαναφορά ο Λουκάκης. Τσεγέρης. Γατζηρούλης θα το πάρει από μακριά. Δεν σημαδεύει σωστά. Καραγιώργος. Έπαιξε με τον Φωτίου. Έχει βγει μπροστά από τον Τσεγέρη ο Γκούμας. Από τα πόδια τα δικά του θα καταλήξει μπαλά εκτός. Έχει μείνει με τον Τζανετή. Μετά θα καταλήξει το καλάθι. Να αλλάζει και το 28-14. Yeah. 13-6 μέχρι στιγμή στο επιμέρου σκορ. Στην δεύτερη περίοδο. Αναποδολή από του Καρατζή. Ωραίο καλάθι. 30-14. Σαμονάς. Από μακριά. Δεν μπορεί να βρει στόχο. Και η δική συμμπάλα Καρατζή θα μαζέψει. Θα γίνει το κλέψιμο τελικά από τον Παπαδόπουλο. Σαμονάς τρέχει. Έχει μπροστά του τον Λουκάκη. Δεν μπορεί να το σταματήσει εκείνος. 30-16. Καλάθι μετά από ώρα για τους τεμπελχανάδες. Από το 26-14 είχαν σκόρα ρουνιρός. Τσεκερίς. Πυρογκατζηρούλης. Κρατάει. Είναι πιο πίσω στον Καρατζή. Θα πάρει το τρίποντο. Μπαλαβρίσκει σίδερο. Ζανετής για ακόμη αφορά θα μαζέψει ένα επιθετικό rebound. Δεν θα το έχουμε τα λεφτά αυτή τη φορά. Πυροφωτίου. 10 στο ρολόι πριν από το ημίχρονο.
Δίποντο του Φωτίου, από το ύψος των Βολών. Ο ίδιος θα μαζέψει το rebound από το δικό του άστοχο σουτ και συνέχεια θα κερδίσει τον Παουλ την Τσέκερη. Αλλά λίγο να πετύχει το καλάθι. Δεν καταλήξει όμως μέσα η μπάλα. Έχουμε δύο βολές για τους Τεμπελχανάδες. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Δύο ομαδικά από την άλλη για τους φιλοξενούμενους. Θα μπει μέσα η μπάλα στην πρώτη βολή. 30-17. Μέσα και η δεύτερη. 30-18. Καραντζής. Έχει μείνει με τον Γκούμα. Ζανετής θα το πάρει. Μάζεψε. Φωτίου. 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Φεύγει από την πίεση. Παίζει ωραία με τον Γκούμα. Δεν ήρθε το καλάθι από αυτή την ωραία συνεργασία. Καρατζής. Την ταχύτητα πάνε σε οργανωμένη επίθεση η Flint Tropics. Κατζηρούλης είδε μόνο τον Τσέκερη. Αστόχησε με το δεξί. 12 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Ροζ. Θέλει να τρέξει ο Γκούμας. Ο Σαμονάς είναι, με συγχωρείτε. Κοιτάει φαουλ, δεν υπάρχει κάτι. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Τζανετής. Βλέπει το ρολόι, στέκεται για 3, δεν το βάζει και έτσι ολοκληρώνεται και η δεύτερη περίοδος με το σκορ στο 30-18 υπέρ των Flint Tropics. Έγινε επαναφορά, συνεχίζεται και το παιχνίδι εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. 30-18 το σκορ ημιχρόνου με τους Flint Tropics να κρατούν ένα προβάδισμα 12 πόντων στα χέρια τους. Το παιχνίδι ξεκινάει με ένα γρήγορο φαουλ από τον Τσέκερη, αν προλάβω να δω καλά. Κούμας. Έχει βάλει στην πλάτη τον Λουκάκη. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει στην προσπάθειά του, ο ίδιος μάζεψε το rebound. Καραγιώργος περνάει με τα αριστερό layup, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι στο 30-20. Καρατζής. Και πάλι χέρι με χέρι. Πάσα στο πλάι για τον Λουκάκη. Τζανετής. Στα 5 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο. Μπερδεύεται για λίγο ο Καρατζής. Χάσανε χρόνο εδώ οι Flint Tropics. Δεν έχει δει το ρόλο ο Κατζηρούλης. Και έτσι πέρασαν εκμετάλλευτη ευκαιρία χωρίς να υπάρξει κάποιο σουτ. Καραγιώργος αφήνει στον Δημαρά. Και αυτός τώρα οργανώνει για τους Ροζ. Γκούμας δεν βρήκε χώρο για να εκτελέσει. Επέλεξε την πάσα έξω στον Καραγιώργο. Δημαράς έκανε ένα κοντό σουτ. Ίσα ίσα βρήκε ο Στεφάνη μπάλα. Και ο Κατζηρούλης τώρα αφήνει στον Τζανετή. Τσεκερίς. Ζήτησε ο Καρατζής. Πήγε στα χέρια του η μπάλα. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπερδεύεται ο Καρατζής. 3-2, υπάρχει φάουλ από τον Σαμονά. Τελειώνει ο χρόνος, έγινε το φάουλ και έτσι έχουν νέα 14 δευτερόλεπτα τώρα οι Flint Tropics. Αλλά κινδυνευμένη πάσα, Δημαράς με αυτοθυσία, δεν πρόλαβε να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Εννιά δευτερόλεπτα τώρα απομένουν για την επίθεση των άσπρων. Ο Καρατζής. 5 ακόμα. Θα το πάρει από μακριά. Δεν είναι εύστοχο το σούτ του. Γατζηρούλης προσπάθησε. Αλλά έχει πατήσει και εκτός. Παραμένει στρογγυλά στις 10 από τους η διαφορά. Μπορούν να μειώσουν και πάλι σε μονοψήφιο οι Τεμπελχανάδες. Δημαράς δεν μπορεί από μακριά. Καραντζής παίζει με τον Ζανετή, αυτός με τον Τσέκερη, κακό το τελείωμα. Μπάλα και πάλι για τους Flint Tropics.
την επιλογή σου Κατζηρούλης, πυροτσέκερη στη γωνία. Γύρισε, η πάσα του κατέληξε συστημένη κατευθείαν στα χέρια του Δημαρά. Αυσε ωραία αυτός δίπλα του στον Καραγιώργο, χωρίς κάποιον πάνω του αυτός θα στοχίσει. Καρατζής. Απλώς στο χέρι του Γκούμας, να κάνει το φάουλ. Η πρώτη βολή, 31-20. Oh. 1 στις 2 από τον Καρατζή, 2 στις 2 δεν ξέρω αν έχουμε δει σήμερα το μεταξύ. Λουκάκης. Χάνει την τρίπλα, εκεί ο Τσέκερης, χάνει και την κατοχή παράλληλα. Δημαράς, κόβεται με φάουλο από τον Γατζηρούλη. Και λίγο χώρο Σαμονάς και εκτελεί από μακριά. 31-23. Αυτό αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και το πρώτο εύστοχο πίσω από τα 6.75 για τους Τεμπελχανάδες, οι οποίοι μειώνουν πλέον στους 8 πόντους. Καρατζής, Ζανετής, βρήκε διάδρομο όταν εκμεταλλεύτηκε μέχρι το φινάλε. 33-23. Σαμονάς θέλει να τρέξει. Θα πάρει την προσπάθεια, δεν μπορεί να κερδίσει κάτι, αλλά δεν μπορεί επίσης να συγκρατήσει ο Τζανετής. Είναι επαναφορά, Δημαράς. Πάει αντίθετα από το σκριν, πέφτει πάνω το Τζανετής. Και έτσι έχουμε βολές για τους Τεμπελχανάδες. Ο Τζαντζής τώρα θα πατήσει για πρώτη φορά παρκέ. Θα πάρει την θέση του Τζανετή. Η Μαράς βάζει την πρώτη, 33-24. Κάνει την δεύτερη, διεκδικεί το rebound, θα βγει κερδισμένος ο Γκούμας. Πώς έφτασε κοντά, δεν τελείωσε καλά την φάση. Ανανέωσε ο Σαμονάς, ο ίδιος θα πάρει το τρίποντο, πήγε και βγήκε η μπάλα. Λουκάκης τώρα καθαρίζει. Πάσα δεν πέρασε για τον Κατζηρούλη. Έκλεψαν οι Ρόζοι, οι οποίοι βγαίνουν και πάλι στην επίθεση. Και την προσπάθεια ο Σαμονάς. Με ευκαιρία με Καραγιώργο να σημαδεύει σωστά, 33-26. Καρατζής. Πήρε την προσπάθεια ο Χατζινάκης, δεν ήρθε το καλάθι. Σε αυτήν τον Καραγιώργο θα επιχειρήσει τώρα πίσω από τα 6.75 μέσα και αυτό. 33-29 ο Καραγιώργος βγάζει αντίδραση για τους Τεμπελχανάδες, οι οποίοι θα μειώσουν στους 4 για να αγκάζουν τους Flint Rockets να καλέσουν time out. Στο 33-29 έχουν καταφέρει να ρίξουν την διαφορά πλέον οι Τεμπελχανάδες, θα γίνουν βήματα εδώ από τον Γκατζηρούλη. Οι φιλοξενούμενοι τώρα μπορούν να ψαλίδισουν κι άλλο την διαφορά. Δημαράς από τα δεξιά μετράει κανονικά το καλάθι. Έχει κερδίσει και το φαουλ, 33-31. Διαφορά πλέον
διαφορά ενός διπόντου στο παιχνίδι. Μπορούν να πάνε στον πόντο πλέον οι Ροζ, αν ευστοχίσει και στη βολή του ο Δημαράς. Θα την βάλει και αυτή. 33-32 τώρα το σκορ. Καρατζής. Έπαιξε με τον Κατζηρούλη, Χατζινάκης. Πάει από τα δεξιά, θα περάσει τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος θα του κάνει το φαουλ. Άμεση απάντηση από τον Χατζινάκη. Με καλάθι και φαουλ για τους Φλίτροφικς τώρα. 35-32 τον έχασε και ο Ανδρικόπουλος, ο οποίος είχε αναλάβει να τον μαρκάρει. Και μπορεί να βρει ένα έμεσο τρίποδο τώρα ο παίχτης των Φλιντρόπικς. Θα το καταφέρει. 36-32. Σαμονάς. Και ο Καραγιώργος. Μπάλα έχει βγει εκτός και η κατοχή είναι για τους Ροζ. Ανέφεραν οι φιλοξενούμενοι, αν θέλατε, και ο Χατζινάκης βρήκε τον Ανδρικόπουλο. Και έχουμε και συμπληρωμένα 5 φάουλα από τους Φλιντρόπικς, γι' αυτό έχουμε και βολές για τον Ανδρικόπουλο. Μέσα η πρώτη, 36-33. Σε καλύτερη θέση και από τον Παπαδόπουλο, μαζί στο rebound. Καρατζής. Χαμηλή πάσα, υπάρχει φαουλ από τον Καραγιώργο. Είναι και το τέταρτο των Ροζ, το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην τρίτη περίοδο. Καρατζής. Έπαιξε με τον Τζαμτζή. Είδε το κόψιμο του Γκατζηρούλη, βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Εκείνος προσπάθησε να απειλήσει και έρθει τελικά το φόλο από τον Καραγιώργο για τον Ανδρικόπουλο. Από τον Ανδρικόπουλο, αν καταλαβαίνω καλά από τις διαμαρτυρίες. Και θα περάσει εκτός για να μπει στην θέση του Ράιζης, όσο ευστοχή στην πρώτη βόλη ο Γκατζηρούλης. 37-33. Χάνει την δεύτερη, Χατζινάκης όμως είναι εκεί. Ναι, επίθεση για τους άσπρους. Καρατζής, κλείστηκε. Πήρε ο Τζαμτζής. Ζήτησε ο Χατζινάκης στα 4. Που το ύψος των βολών θα σηκωθεί, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Παραμάχης εκεί για το rebound. Τζαμτζής. Και έχουμε μεταφορά. Τρία για 15 ακόμα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Η απόσταση είναι μικρή. Μόλις 4 πόντους διχωρίζουν τις δύο ομάδες. Νωρίτερα υπενθυμίζω έφτασαν ακόμα και στο σύνολο 14 οι Φλιντρόπικς. Ωστόσο κατάφεραν να επιστρέψουν οι Τεμπελχανάδες. Ωστόσο το προβάδισμα παραμένει ακόμα στα χέρια των γηπεδούχων. Καρατζής. Κατζηρούλης πάει προς τα μέσα με φορά. Έχει μπάλα από τα δικά του χέρια εκτός αγωνιστικού χώρου. Συνέχεια με Δημαρά. Ωραία τρίπλα. Περνάει από τα αριστερά, βγήκε πάνω το Χατζινάκη, σπάσιμο της μέσης στον αέρα, όχι καλό τελείωμα όμως από τον Δημαρά. Τσεκερίς, άφησε στον Χατζινάκη.
Ζαμτζής διδέξω τον Κατζηρούλη, ζήτησε και πάλι βρέθηκε αμαρκάριστος. Θα το χάσει όμως. Τσέκερης, αστοχή και αυτός. Ζαμτζής θα το βάλει τώρα. Τρίτη και φαρμακερή. 39-33. Δεν λειτουργήσε καλά εδώ η άμυνα των Ρουζ. Και έχουμε και time out. Συνέχεια στην δράση, 2 και 10 πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος, 39-33. Το σκόρ, ένα μακρινό τρίποντο, αλλά άστοχο από τον Σαμονά. Τον βάλει στην πλάτη τον Χατζινάκη ο Γκούμας. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, Σαμονάς θα το πάρει για να προλάβει και το χρονόμετρο. Προστατεύει την μπάλα ο Λουκάκης και αφήνει στον Κατζηρούλη. Ζαμτζής στον Χατζινάκη. Στημένος πήρε το τρίποντο, μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Κατζηρούλης. Δεν μπόρεσε ούτε αυτός να σκοράρει κατά την αντιπαλή ρακέτα. Πάει από τα αριστερά ο Καρατζής, Λουκάκης. Αστοχή και αυτός. Σαμονάς πάει μόνος στην προσπάθεια. Δεν πετυχαίνουν κάτι οι τεμπελχανάδες, οι οποίοι παραμένουν στο μείον 6. Κατζηρούλης, ωραία πάσα, εξαιρετική για τον Τζαμτζή. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. 41-33. Όλα τα λεφτά και ασίστ του Κατζηρούλη. Δημαράς. Γύρισε. Έτσι πες το μπουγαζί από μένα, έτσι πες το. Έτσι πες το μπουγαζί από μένα, έτσι πες το. Έγινε επαναφορά. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Καρατζής. Χατζινάκης. Για να σηκωθεί. Έχουμε βολές. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη, 43-33. Καραγιώργος. Πιέσει λίγο παραπάνω όπως θα έπρεπε και ο Τζανετής. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 43-34. Τζαμτζής από το πλάι. Δεν μπαίνει το καλάθι, δεν μπορούσε όμως ένα rebound, η Ροζ φινάλ λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 43-34. Ξεκίνησε μόλις και η τέταρτη περίοδος του παιχνιδιού. 43-34 έχουν καταφέρει να απομακρυνθούν στο σύννεμα πλέον οι Flint Tropics. Ενώ νωρίτερα στην εξέλιξη της τρίτης περίοδου είχαν πλησιάσει τον πόντο η Ροζ. Δεν καταφέραν ωστόσο να κάνουν το κάτι παραπάνω. Ο Χατζινάκης θα βρει σκορ. Το 45-34 επιστρέφουν και πάλι σε διψήφιο οι γηπεδούχοι. Πάσαν χέρι με χέρι στον Καραγιώργο. Κατζηρούλης
μια τυφλή πάσα για τον Τζανετή. Σημαράς κατέβασε το χέρι του με δύο βολές για τον Τζανετή. Κάνει το πρόσωπό του ο Δημαράς. Ποιος θα δεχτεί για την τεχνική ποινή για την αντίδρασή του. Στη γραμμή ο Χατζινάκης, ενώ ο Δημάρας δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. 46-34 πλέον. Μέσα και η δεύτερη. 47-34. Μέσα και η τρίτη. 48-34. Τζανέτης τώρα στην γραμμή. Κάνει την πρώτη βολή του. Την δεύτερη για το 49-34 και η κατοχή είναι και για τους Flint Tropics. Καρατζής, Καρατζηρούλης κάνει τις προσποίησεις, αφήνει έξω στον Καρατζή, αυτός θα σηκωθεί για τρεις, εύστοχος. 52-34. Διαφορά ξεφεύγει πλέον. Εκμεταλλεύω το momentum τους οι άσπροι. Και έχουν φτιάξει πλέον μια απόσταση ασφαλείας. Σαμονάς. Άστοχο. Το σούτ του. Χατζινάκης, Χατζηρούλης, κάτω από την ρακέτα θα επιχειρήσει ένα ανάποδο lay-up, το οποίο θα φέρει αποτέλεσμα. 54-34 στο σύν 20 πλέον η Flint Tropics. Φωτίου. Από τα δεξιά ο Σαμονάς, υπάρχει φαουλ από τον Χατζηρούλη. Είναι και το πρώτο αυτό για τους γηπεδούχους. Γιώργος γεννή δυναμικά ο Χατζινάκης. Δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο, διόρθωσε ο Σαμονάς. Ποιος πετάει καλό όπως όπως την μπάλα, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Τζανετής, 50 βήματα από κοντά θα το βάλει. 56-34. Γιώργος. Πάσα στα δεξιά στον Γκούμα. Φτάνει κοντά του κάποια επιλογή. Πήρε ο Σαμονάς, ο οποίος θα εκτελέσει κατευθείαν, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη. Μακινάκης. Παλαιά στον Κατζηρούλη, έχουμε θετικό φάουλ. Τον Καραγιώργο. Αλλιώς και η προσπάθεια του Φωτίου. Σαμονάς. Βρήκε διάδρομο. Υπάρχει φάουλ τον Χατζινάκη. Τρίτο ομαδικό τώρα και για τους γηπεδούχους. Τέταρτο για τον Χατζινάκη. Έξω η πρώτη βολή.
56-35 τώρα. Καρατζής. Τζανετής άφησε στο... πήρε ο Τζανετής από τον Χατζινάκη. Χείρισε μια no-look pass, δεν του βγήκε. Καραγιώργος. Γκούμας και τώρα Φωτίου. Σαμονάς, του δίνει επιλογή για σκρίνο Φωτίου, πάει αντίθετα. Υψώνει, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Λουκάκης πιεζόμενος, αφήνει στον Χατζινάκη. Καρατζής. Γυρίζει το βλέμμα του, βρήκε επιλογή πάνω στα χέρια του Γκατζιρούλη. Λουκάκης, δεν μπορεί από το πλάι. Σαμονάς. Γίνεται στη γωνία. Βρήκε την πάσα τελικά. Για τον Φωτίου σπάει η πίεση. Φέρνουν και το κέντρο έγκαιρα. Η Ροζ. Καραγιώργος από το πλάι. Δεν θα έρθει το καλάθι. Είναι λάθος από τον Τζανετή. Φωτίου δεν μπορεί. Γκούμας μπροστά από τον αντίπαλό του, ούτε τώρα. Καραγιώργος διεκδίκησε. Πήρε την κατοχή, πήρε και το τρίποντο από την γωνία, θα το χάσει. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους Ροζ. Σαμονάς, από μακριά. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν πέρασε η μακρινή πάσα του Καρατζή. Και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση με το Χατζινάκη να παίρνει γρήγορα το τρίποντο. Τζανετής το χάνει. Τζαντζής εκεί θέλει να φύγει από την πολυκοσμία. Ωραία κίνηση του Τσέκερη. Μάχες εκεί κάτω από την ρακέτα των Τεβελχανάδων. Έχουμε φάουλ στον Χατζινάκη πάνω. Έξω η πρώτη. Στέλνει την δεύτερη εύστοχα αυτή. 57-35. Καραγιώργος. Τρίποντο εύστοχο. Διαχειρός Καραγιώργου, 57-39. Τζανετής. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, οργανώνει αυτή την επίθεση για τους άσπρους. Κάνει το κόψιμο Τζαντζής, γύρισε, εκτέλεσε αλλά όχι εύστοχα. Στον αέρα η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ραΐζη. Φωτίου. Μια από τα αριστερά. Είναι τον Τσέκερη. Θα τον περάσει, σηκώνεται με το ένα χέρι. Πολύ δυνατό το τελείωμα. Και αστυχο παράλληλα παραμένει στο 57-39. Τζαντζής έρχεται απέναντι, ο Τζανετής τον είδε. Τσέκερης έχει βάλει στην πλάτη τον Παπαδόπουλο. Άφησε στον Τζανετή για να πάρει αυτό το δίποντο. Να περάσει με ένα περίτεχνο τρόπο και ο Γκούμας, δεν του βγήκε αυτή η επιλογή. Τζαντζής, ωραία, συνεργάζεται με τον Τζανετή, θα μπει το καλάθι. 59-39. Αργά, αργά κατέβαζε ο Καραγιώργος, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Άστοχο το σούτ από τον Γκούμα. Μέσα στη γωνία. Πάει προς τα μέσα ο Χατζινάκης, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 61-39. Ωραία.
Ιανουαρίου. Ροραΐζης απέναντι. 3 δευτερόλεπτα, αναγκάζεται να εκτελέσει από εκεί. Ζαντής. Πασάρε τελικά στην γωνία. Χατζινάκη ζήτησε. Πήρε την μπάλα, εκτέλεσε αλλά όχι εύστοχα. Ένα τίποτε εκτός ισορροπίας. Αστόχησε στην προσπάθεια του Φωτίου. Ζαντής. Τελευταία στιγμή στο παιχνίδι, 1.40 ακόμα για το τέλος. Με τους Φλιτρόπιτς να φτάνουν στην 7η νίκη τους. Θα στο φωτοσύπ του Τζανέτη, όπως έλεγα, οι γηπεδούχοι θα πάνε στο 7-1 πλέον. Ενώ από την άλλη, οι Ντεμπελχανέδες θα γνωρίσουν την τεταρτίτα τους, θα πέσουν στο 4-4. Κάπα εδώ στα ίσα από τον Χατζινάκη. Έχουμε και αλλαγές, Ανδρικόπουλος και Γκατζηρούλης παίρνουν για τις δύο ομάδες. Ο Ανδρικόπουλος δεν μετράει όμως, είχε σταματήσει το παιχνίδι. Κούμας στον Ραΐζη, θα πάρει και αυτός ένα τρίποντο. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Γκατζηρούλη. Ωραία προσπίση, απέφυγε τον Κούμα. Ήρθε δυναμικά ο Τζαμτζής. Σε στον Τσέκερη, πάει προς τα μέσα, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. 63-39. Κούμας. Καραγιώργος. Ανδρικόπουλος. Βλέπει το ρολόι. Κρατάει. Πάρει κάποιο σουτ, τελειώνει και ο χρόνος. Καταρχή για τους Fleet Tropics, τελευταίο μισό λεπτό. Λουκάκης. Τελευταίες στιγμές. Τζανετής. Στα 6 φινάλε λοιπόν εδώ στο... στο κλειστό της Ζωφρίας. Θα έρθει και το τρίποντο από τον Ζανετή, 66-39. Και αυτό θα είναι και το τελικό σκορ του παιχνιδιού. Εντάξει.